Ακόμα βόλτες στο πέμπτο διαμέρισμα του Παρισιού κάνουμε, όπως και την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε και άλλα να πούμε. Όπως για παράδειγμα, για τα αρκουδάκια των Γκομπλέν ή για την ταλαιπωρία της επιστροφής. Μείνετε λοιπόν μαζί μου μέχρι να επιστρέψω. Και ας είναι ο ήχος κάπως κακός. Φυσικός είναι άλλωστε. Και μην ξεχάσετε, στο newsletter θα βρείτε φωτογραφίες αλλά και πολλές περισσότερες πληροφορίες. Σαν να πήγαμε παρέα. Έτσι δεν είναι? Γεύση, καϊμάκι. Ιδέες για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα. Πρωταγωνιστούν η Βάλια, ο Ντόναλντ, οι φίλοι τους, η pop κουλτούρα, το διαδίκτυο, η ευεξία, το βιβλίο, η καθημερινότητα και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Ο Saint-Julien le Pauvre είναι η μόνη εκκλησία που είναι στο Παρίσι και ανήκει σε αυτό που λένε εδώ ρωμαϊκό ρυθμό. Οι υπόλοιπες είναι όλες γοθικού ρυθμού. Ήταν μια εκκλησία η οποία βρισκόταν στο σταυροδρόμι δύο ρωμαϊκών οδών και ο Ερίκος ο Πρώτος την προσέφερε στη Notre-Dame το 1045, παρόλο που ήταν πραγματικά ερείπια. Το 1120 αναστηλώθηκε και από τότε λειτουργεί κανονικά. Το 1651 την έδωσαν στο Hôtel Dieu, το οποίο σήμερα είναι το μεγάλο νοσοκομείο στο κέντρο του Παρισιού, αλλά ήταν σε τόσο κακή κατάσταση που για να την αναστηλώσουν και πάλι χρειάστηκε σχεδόν να την απομειώσουν στα θεμέλια του 12ου αιώνα. Στην περίοδο της Επανάστασης ήταν αποθήκη για αλάτι και ξανάνοιξε το 1826. Ήταν όμως από εκείνες τις περίεργες περιπτώσεις καθολικών εκκλησιών που κρατούσαν το τελετουργικό, το βυζαντινό. Saint-Julien le Pauvre, ο Άγιος Ιούλιος ο Φτωχός λοιπόν, μια εκκλησία του 12ου αιώνα, η πιο παλιά εκκλησία ρωμαϊκού ρυθμού στο Παρίσι, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Quartier Latin. Απέναντι βέβαια είναι μια άλλη μεγάλη εκκλησία, της οποίας ακούγατε και τις καμπάνες προηγουμένως, και με την οποία έχω κάτι παρεδώσει, γιατί μια μέρα αναγκάστηκα να κουβαλάω στο μετρό δύο λευκά περιστέρια για να τα αφήσουμε μετά όταν θα έβγαιναν οι νεόνυμφοι από την εκκλησία. Ποιος εγώ τώρα που όχι να πιάσω περιστέρι και να τα αφήσω να πετάξει, δηλαδή ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Και αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν θα το έκανα για κανέναν άλλον, πραγματικά για κανέναν άλλον. Το είχα προτείνει και στον Ντόναλντ, αλλά γούρλωσε τα μάτια του και μου είπε «Είσαι εντελώς τρελή» και δεν το ξανανέφερα και το έκανα μόνη μου. Λοιπόν, εδώ έχει και ένα κινηματογράφο, το Studio Galland, λίγο παραδίπλα, το οποίο εδώ και πόσα χρόνια, από το 1978, δεν μπορώ να κάνω τώρα την αφαίρεση, είμαι πολύ κουρασμένη, παίζει κάθε βράδυ το The Rocky Horror Show. Το έχετε δει? Εγώ δεν θυμάμαι. Και να το έχω δει πάντως δεν πρέπει να μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γι' αυτό και δεν το θυμάμαι. Αυτό που μου αρέσει πολύ στο Παρίσι είναι ότι κάθε γειτονιά είναι γειτονιά. Δηλαδή έχει την αγορά της, το φούρνο της, τα μικρομάγαζα που μένουν ανοιχτά μέχρι αργά, κάτι ψιλολαϊκές μια φορά τη βδομάδα και το τυράδικο, το ψαράδικο, το χασάπι. Δεν το έχουν χάσει. Ούτε ο κόσμος ψωνίζει συνέχεια στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ είναι στην περιφέρεια του Παρισιού. Όλο τέτοια περνάνε. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ είναι στην περιφέρεια του Παρισιού και ο κόσμος ψωνίζει ακόμα στα μαγαζιά. Και οι γειτονιές, όπως εδώ στη Μομπέχ που είναι δίπλα στο κέντρο, πραγματικά πιο κοντά στο Quartier Latin, είναι 6-7 λεπτά με τα πόδια, δεν μπορείς να είσαι. Και όμως νιώθεις ότι ο κόσμος ζει εδώ, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν, δεν είναι μόνο γραφεία και τίποτα άλλο. Κυριακή 31 Οκτωβρίου και είναι η παραμονή της νύχτας των νεκρών. Halloween το λένε στα αγγλικά, Toussaint το λένε εδώ, των Αγίων Πάντων για την ακρίβεια.
Και η νεολαία που συναντάς στους δρόμους είναι όλοι ντυμένοι. Θα σας αφήσω μια ωραία φωτογραφία που είναι από ένα μαγαζί που πουλάει καραμέλες, μπομπό όπως λένε εδώ, το οποίο έχει ως θέμα τους πειρατές της Καραϊβικής, και όπως πάνε οι φίλοι που περνάγαμε από εκεί μαζί, είναι περίπου σίγουρο ότι δεν δίνουν μία στην Disney, και το οποίο ήταν διακοσμημένο με τα κλασικά πορτοκαλί χρώματα και τις κολοκύθες. Δεν υπήρχε από πάντα αυτή η γιορτή στη Γαλλία. Τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πολύ εδώ, πολύ περισσότερο από εμάς, αλλά δεν ήταν παράδοση. Παρ' όλα αυτά ήταν μια γιορτή στην οποία πήγαιναν οι Γάλλοι, την είχαν πιο πολύ όπως έχουμε εμείς τα δικά μας ψυχοσάββατα. Πήγαιναν δηλαδή στο νεκροταφείο για να τιμήσουν τους νεκρούς τους. Και επειδή εδώ έχει νεκρούς που είναι πάρα πολύ γνωστοί, από το Jim Morrison μέχρι όλους τους Γάλλους που δεν βρίσκονται στο Πάνθεον, πήγαιναν και οι τουρίστες, όχι μόνο οι κάτοικοι, για να δουν τους, να τιμήσουν τους δικούς τους νεκρούς. Τώρα βέβαια ντύνονται όλοι και έχει παντού πάρτι μασκέ. Η Δε Δευτέρα είναι αργία και αυτό σημαίνει ότι τα μισά σπίτια στο Παρίσι πάνω κάτω είναι κλειστά. Έμαθαν όλοι με την πανδημία να πηγαίνουν συχνά στα σπίτια της εξοχής, τα οποία όλοι τα άνοιξαν ή όσοι δεν είχαν απέκτησαν. Και έτσι λοιπόν με την πρώτη ευκαιρία την κάνουν και πηγαίνουν στα εξοχικά τους. Κάτι που δεν ήταν πολύ μεγάλη παράδοση εδώ, αλλά εξαιτίας της πανδημίας η τάση αυτή ενισχύθηκε πάρα πολύ. Οι τυχεροί έφυγαν εντελώς και πήγαν στα σπίτια τους, και όπως σας είπα είναι και πάρα πολλοί που αγόρασαν εξοχικά σπίτια ή που μετακόμισαν μια και καλή σε περιοχές που βρίσκονται μία μισή ώρα μακριά με το τρένο και θα χτίζουν τη ζωή τους πλέον εκεί. Ένα ακόμα που θα σας αφήσω σε φωτογραφία και που δεν θα το δείτε σε τουριστικούς οδηγούς είναι τα μεγάλα αρκουδάκια που είναι στις βιτρίνες των μαγαζιών. Αυτό ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, πριν από 2 χρόνια περίπου, λίγο πριν την πανδημία, όταν ένας έμπορος στην περιοχή Γκομπλάν αποφάσισε ή είχε μια τέτοια μεγάλη παρτίδα από τεράστιες αρκούδες λούτρινες, τις οποίες έκανε δώρο στους άλλους εμπόρους της γειτονιάς, και όλοι βάλαν έτσι μια τεράστια λούτρινη αρκούδα με την προϋπόθεση ότι θα είναι κάπου που να είναι κομμάτι του ντεκόρ και να μην είναι πεταμένη σε μια γωνία. Δηλαδή πρέπει να φαίνεται ότι κάτι κάνει. Όταν μετά το πρώτο κλείσιμο άνοιξαν τα μαγαζιά και δεν μπορούσε να κάθεται ένας δίπλα στον άλλον, για να ξεχωρίσουν τις θέσεις που δεν μπορούσες να καθίσεις, όπως κάνουμε με την κόκκινη κορδέλα, βάζαν τέτοια λούτρινα αρκουδάκια, δεν είναι αρκουδάκια, είναι αρκετά μεγάλα, και έτσι λοιπόν τώρα στο Παρίσι σε πάρα πολλά μαγαζιά βρίσκεις αυτές τις αρκούδες. Να ξέρετε λοιπόν ότι αν έρθετε εδώ και δείτε μεγάλες λούτρινες αρκούδες, είναι οι αρκούδες των Γκομπλάν. Άντε πάλι ο καντεμόσευρος, ξεκινήσαμε. Έφυγα από το ξενοδοχείο στις 11 και 20 το πρωί. Το πήγα και λίγο χαλαρά γιατί το αεροπλάνο έφυγε 2 και 25 μάλλον. Εντάξει, το πήγαμε, το πάσο μου μέχρι να φτάσω στο ΕΡΟΕΡ. Μετά είδα ότι έκανα λάθος ένα σταθμό, γύρισα λίγο πίσω. Τέλος πάντων, μπήκα στο τρένο 12 παρά 20. Καταρχήν, δεν μπορούσα να περάσω τον έλεγχο των εισιτηρίων με το εισιτήριό μου. Είχε μόνο τα ηλεκτρονικά. Ήταν και μια άλλη κοπέλα που είχε το ίδιο πρόβλημα και έβριζε. Είχαν αφήσει όμως για αυτούς που είχαν εισιτήρια μια πόρτα εντελώς ανοιχτή, οπότε πέρναγες από εκεί πέρα μέσα. Ωραία πράγματα, ε. Πήγα λοιπόν μια χαρά, φτάνω στο τρένο και βλέπω ότι σήμερα έχει διακοπή από ένα σταθμό μέχρι το αεροδρόμιο του Charles de Gaulle, και ότι πρέπει να κατέβει σε εκεί που γίνεται, στο σταθμό στον οποίο διακόπτεται η γραμμή, και να πάρεις ένα λεωφορείο. Άντε λέω τώρα, και τώρα που είμαι φορτωμένη και έχω και το άγχος να πάω να πάρω το αεροπλάνο. Εντάξει, λέω, δεν πειράζει, χρόνο έχουμε. Έρχεται η ώρα. Φτάνουμε στο σταθμό, κατεβαίνουμε κάτω, ένας κυριούλης με κόκκινα και αρχίζει και λέει «Όχι, όχι, συνεχίστε με αυτό το τρένο,
για να πάρετε λεωφορείο από το άλλο τέρμα, γιατί εδώ το λεωφορείο που έχει δεν είναι απευθείας. Στο μεταξύ είχα μπει στο... Vergelon. Στο μεταξύ είχα μπει στην ιστοσελίδα των τρένων και είχα δει, είχα κατεβάσει τα ωράρια, γιατί εκεί μέσα το λέγανε ότι Vergelon σήμερα θα έχει διακοπή. Είναι μια γραμμή που διακλαδίζεται για την ακρίβεια και στο σταθμό της διακλάδωσης εκεί υποτίθεται σε κατέβαζα. Τέλος πάντων, αφού λέει ο κυριούλης ότι θα πρέπει να πάρουμε αυτό, να συνεχίσουμε με αυτό, συνέχισα κι εγώ. Και αρχίζει λοιπόν το τρένο από εκεί που πήγαινε μια χαρά να πηγαίνει σαν ποδήλατο και να με έχουν ζώσει τα μαύρα φίδια και να λέω θα φτάσω, δεν θα φτάσω. Έφυγα 3 ώρες νωρίτερα για να χάσω το αεροπλάνο. Κλείσαν οι πόρτες. Ευχή και κατάρα σας αφήνω. Με την πανδημία, με την κίνηση, με τα τρένα, με τα δεν ξέρω εγώ τι, και 5 ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο μια χαρά είναι. Γιατί όπως το έκανα στο Άμστερνταμ την περασμένη φορά που έφτασα 3,5 ώρες νωρίτερα, έπαθα τίποτα. Όχι, μια χαρά ήμουνα. Να τώρα που είναι 2,5 ώρες πριν από την πτήση, εγώ είμαι ακόμα σε ένα. Ούτε 2,5. Λιγότερο. 2 και 10 λεπτά. Και εγώ είμαι ακόμα σε ένα τρένο που έσασα λιγκάρι. Τώρα λίγο αύξησε ταχύτητα. Έχουμε άλλους 2 σταθμούς και μετά θα δούμε την περιπέτεια με το λεωφορείο. Όλοι θέλετε βέβαια να μάθετε πώς τελείωσε αυτή η ιστορία. Καλά τελείωσε. Στη Φραγκφούρτη βρίσκομαι τώρα, γι' αυτό θα ακούσετε πιθανόν γερμανικά γύρω σας. Μια μικρή παρενθεσούλα σε αυτά που λέω. Έχω αγοράσει 2 φορητά μικρόφωνα, αλλά δεν είχα το καλώδιο που τα συνδέει στο κινητό. Ελπίζω την επόμενη φορά. Τώρα τα έχω μαζί μου κάπου και το καλώδιο και το μικρόφωνο, αλλά είναι τόσο χωμένα μέσα στο σάκο που κουβαλάω, που δεν υπάρχει περίπτωση να τα βγάλω. Την επόμενη φορά λοιπόν ελπίζω ότι θα τα έχω μαζί μου και ο ήχος θα είναι πολύ πολύ καλύτερος. Βέβαια τώρα πώς θα κυκλοφορώ με αυτό το μικρόφωνο που έχει από πάνω αυτό το αντιανεμικό και θα περπατάω και θα μιλάω μόνη μου στο δρόμο. Τώρα τουλάχιστον έχω βάλει και τα ακουστικά και όλοι νομίζουν ότι μιλάω στο τηλέφωνο ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Λοιπόν, κατάφερα να φτάσω μετά από 20 λεπτά περπάτημα από εκεί που μας άφησε το λεωφορείο. Δεν θέλω να σας πω ότι έγινε στο λεωφορείο, ότι ήμασταν ένας πάνω στον άλλον και ότι περιμένα να γεμίσει για να φύγουμε. Τέλος πάντων, από εκεί που μας άφησα, περπάτησα 20 λεπτά τρέχοντας και έφτασα για να δώσω τη βαλίτσα. Πηγαίνοντας λοιπόν προς το check-in, εκεί που θα έδινα τη βαλίτσα, έλεγε 1 και 2. Δεν ήξερα εγώ αν έφτανα πρώτα στο 1 ή πρώτα στο 2 από εκεί που πήγαινα. Και βλέπω μπροστά μου, νομίζω ότι παραλίγο να λιποθυμίζω εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ήταν, δεν ξέρω τις στρατιωτικές ορολογίες, διημηρία μου φαίνεται λίγο. Ήταν πάνω από 2.000 Γάλλοι στρατιωτικοί, οι οποίοι έφευγαν για το εξωτερικό. Τώρα για άσκηση πήγαιναν για πόλεμο, πήγαιναν, δεν έχω ιδέα. Τώρα φαντάζομαι ότι αν τους πήγαιναν για πόλεμο θα τους πήγαιναν με κάτι άλλο εκτός από τα αεροπλάνα της γραμμής. Δεν είπα φαντάρι, γιατί τον απλούστο λόγο ότι στη Γαλλία δεν υπάρχει πια στρατιωτική θητεία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έτσι λοιπόν όλοι αυτοί είναι αυτό που λέμε μισθοφόροι. Ευτυχώς αυτοί κάναν check-in στο 2, εγώ πήγαινα στο 1. Φτάνω λοιπόν εκεί μπροστά, ήταν όλοι οι Lufthansa και όλοι οι Swissair. Και βλέπω οικογένειες ήταν οι περισσότερες, ήταν μπροστά μου 10, ας πούμε. Καμία σχέση με τους άλλους. Αλλά είναι όμως που δεν προχωρούσαμε τίποτα. Και δεν προχωρούσαμε τίποτα γιατί σε πολλούς προφανώς λείπαν χαρτιά. Γιατί εκεί τσέκαραν και το υγειονομικό pass, αλλά τσέκαραν και αν έχεις όλα τα χαρτιά που χρειάζεται για να μπεις στη χώρα προορισμού σου. Για να πω την αλήθεια, τέτοια οργάνωση δεν την έχω ξαναδεί όπως της Lufthansa, η οποία μου έστειλε, πολύ πριν ανοίξει το check-in το ηλεκτρονικό, μου έστειλε μήνυμα με το οποίο με ειδοποιούσε να τους ανεβάσω το υγειονομικό πάσο όπως και το PLF που χρειάζεται για να μπει στην Ελλάδα, για να είμαι έτοιμη και να μην καθυστερήσω. Για να μην σας τα απολογώ, είχα ξεκινήσει από τις 11 για 4 και τελείωσα το check-in στη 9.30. Αν είναι δυνατόν, δεν έχει ξαναγίνει αυτό 2 ώρες. Και μετά μου λέει η κυρία, πρέπει να πάτε όμως τώρα, γιατί έχετε να περάσετε και τον έλεγχο των εισιτηρίων. Οπότε άρχισα να τρέχω. Και βέβαια έφτασα στην ώρα μου, κανονικότατα, με την ψυχή στο στόμα, μόνο που το αεροπλάνο είχε καθυστέρηση. Τώρα έχω 2 ώρες περίμενε, θα βρω μια γωνίτσα και θα κάτσω να δουλέψω μέχρι να έρθει η ώρα να φύγουμε και να γυρίσω επιτέλους σπίτι.
Όχι, για εσάς που νομίζετε ότι είναι ωραίο πράγμα ταξιδεύεις. Είναι, δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά δεν είναι για έτσι, για 48 ώρες. Αυτά για σήμερα. Έχουμε άλλα δύο ταξίδια για να διασκεδάσουμε. Το επόμενο θα είναι στη Λευκωσία για ρεπορτάζ και το μεθεπόμενο θα είναι στη Χάγη. Κρατήστε λοιπόν την όρεξή σας. Σύντομα θα έχουμε και άλλες ταξιδιωτικές εντυπώσεις και περιπέτειες. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε, αλλά όχι να χωρίσουμε. Μην ξεχάσετε τα like και τις καρδούλες, αλλά και την εγγραφή σας στο newsletter. Σας περιμένω και στην ομάδα του Facebook για να μοιραζόμαστε τις ιδέες μας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.